Μια παύση, κύριε Υπουργέ, παρακαλώ. Έχουμε μια έκτακτη είδηση. Πάμε στον Θεοδόση Πάνου, γιατί έχουμε διακοπή στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών. Πού ακριβώς? Ακριβώς. Αθηνών Κορίνθου. Να μου επιτρέψετε, είναι κάτι της ηλικίας. Η κυκλοφορία στη νέα Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών, στο ύψος του Ελαιώνα είναι, στο ρεύμα προς Αθήνα, έχει διακοπή λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Ρίχνει εκεί πάρα πολύ βροχή και έχουμε και συγκέντρωση ομβρίων υδάτων. Επίσης στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και στα δύο ρεύματα στην ίδια περιοχή. Στον Ελαιώνα είναι το 161 χιλιόμετρο, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Βεβαίως, στην περιοχή με το χιλότουγο έντονων καιρικών φαινομένων διενεργούνται εκτροπές κυκλοφορίας για να βοηθηθεί βεβαίως η κυκλοφορία. Οι εικόνες που βλέπουμε, θέλουμε να πούμε ότι είναι σημερινές από την Αχαΐα. Βέβαια, αυτό από την παρακολουθείτε, ναι. Είναι στην ακτή Δημαίων, ναι. Αυτό είναι στον παραλιακό δρόμο, ο οποίος συνήθως αντιμετωπίζει προβλήματα. Είναι ο παραλιακός δρόμος που οδηγεί στην Εθνική Προσπύργο. Στο σημείο πρέπει να πούμε ότι σπέβδει ο Χρήστος Στρατουλάκος και θα έχουμε ζωντανή σύνδεση μαζί του. Αυτό είναι πρωινές εικόνες από το Μεσολόγγι, ναι, από την καταιγίδα που υπήρξε εκεί στην περιοχή. Έντονα τα φαινόμενα. Πολύ μεγάλη προσοχή πρέπει να πούμε, και αν δεν είναι απαραίτητο να κυκλοφορήσετε, ας μην κυκλοφορείτε. Λοιπόν, Θεοδόση, ευχαριστούμε πολύ. Μας διακόπτεις για οτιδήποτε νεότερο.